Έχετε ουσιαστικά, να πω τον τίτλο, μην το διαβάσουμε όλοι, αναζητήστε το τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάνετε λόγο εδώ και για το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, που μου έκανε τρομερή εντύπωση πρέπει να σας πω. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης είναι το Σύνταγμα το γερμανικό που του Μεσοπολέμου, δια του οποίου ήρθε το ναζιστικό εγκαταστάθηκε καθεστώς. Το ναζιστικό καθεστώς, χωρίς να καταληθεί τυπικά το Σύνταγμα, ναι. Μέσα από αναθεωρήσεις του που ήταν εύκολες. Και μίνι αναθεωρήσεις όπως και προτείνετε. Και μίνι και μάξι, αλλά εύκολα σε μία σύνοδο. Σε γρήγορα μία σύνοδο. Και μάλιστα. Εύκολα. Λοιπόν, εδώ λέτε εσείς ουσιαστικά ότι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν μπορεί να γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος. Λέω ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ένα ιστορικό γεγονός που προϋποθέτει συνένεση. Ναι. Προϋποθέτει συνένεση πρώτον γιατί χρειάζονται αυξημένες πλειοψηφίες για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση. Δεύτερον, γιατί στην αναθεώρηση συμφωνούμε και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις για θέματα μακράς πνοής και μακράς διάρκειας. Η δημοκρατία είναι συγκυριακή. Η δημοκρατία δεν είναι ιστορική. Η δημοκρατία αποκτά ιστορικά χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμα στο επίπεδο του συντάγματος, όχι στο επίπεδο του νόμου. Ναι. Άρα δεν μπορείς να παίζεις με το Σύνταγμα υπό συνθήκες θεσμικής κρίσης. Όταν έχεις απέναντί σου μια κυβέρνηση η οποία εκβιάζει τους θεσμούς και όταν ως αντιπολίτευση ισχυρίζεσαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή τη στιγμή η κρίση των θεσμών, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ο σφετερισμός της αρμοδιότητας της κυβέρνησης για να αλλοιώνονται θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος όπως η διάκριση των εξουσιών. Με ποιους θα πας να κάνεις συζήτηση, από ποιον ζητάς συνένεση? Από τον ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως. Διότι αριθμητικά, πριν πάμε στα πολιτικά, αριθμητικά, εάν δεν συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα η Βουλή, κυβέρνηση δηλαδή, δεν ναι. Υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον 151, ώστε να κινηθεί η διαδικασία και η επόμενη Βουλή με 180 βουλευτές να συντελέσει την αναθεώρηση. Άρα γιατί μιλάμε? Μιλάμε για κάτι στο οποίο πρέπει να συμπράξει η πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Άρα απευθύνεσαι αυτή τη στιγμή σε αυτόν που κατηγορείς ότι παραβιάζει το Σύνταγμα και αντί να λες ζητώ εφαρμογή του Συντάγματος, λες ανοίγω μια συζήτηση αναθεώρησης, για αναθεώρηση, όμως, έστω για περιορισμένη, που δεν είναι και τόσο περιορισμένη, όμως, κύριε διότι Πρόεδρε, μιλάμε για μάξι θέματα, για όλα τα μεγάλα θέματα. Επί του θέματος έχει αρθρογραφήσει ο κύριος Αλιβιζάτος την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυρία Γεννηματά, ναι, και ο κύριος Αλιβιζάτος πιο προσεκτικά να αναθεωρηθεί ακόμη και η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Ναι, να καταργηθεί ο σκληρός πυρήνας των μη αναθεωρούμενων διατάξεων και να μπορεί να γίνει αναθεώρηση σε μία βουλή, σε μία σύνοδο με 180. Όταν για να αλλάξεις τον εκλογικό νόμο θέλεις 2/3. Ναι. Όταν για να δώσεις ψήφο στους αποδήμους θέλεις 2/3. Δηλαδή το επισημαίνετε, πιο εύκολα θα αναθεωρείς το Σύνταγμα από τον εκλογικό αυτό νόμο. Αυτό το επισημαίνετε στο άρθρο σας. Το άρθρο σας δημοσιεύτηκε χθες το πρωί. Χθες το μεσημέρι λοιπόν εμείς λάβαμε στα mail μας οι αρμόδιοι πολιτικοί συντάκτες την πρόταση συνένεσης της κυρίας Γεννηματά για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Εντάξει, η κυρία Γεννηματά πήρε μια πολιτική πρωτοβουλία για την οποία εγώ δεν είμαι ενημερωμένος. Δεν με έχει ρωτήσει κανείς ούτε επί της ουσίας, ούτε επί των χειρισμών. Είπα την άποψή μου στο συνέδριο του κινήματος αλλαγής για το πολιτικό κλίμα και την πολιτική στρατηγική. Αλλά εγώ δεν είμαι ένας τέλεχος του κινήματος αλλαγής. Δεν είμαι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είμαι ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου που επιφορτίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια από τον Κώστα Σιμίτη με το βαρύ καθήκον του Γενικού Εισηγητή της Αναθεώρησης του Συντάγματος από το 1995 έως το 2001 που έγινε η μεγαλύτερη και πιο συνεννητική αναθεώρηση. Κανένα πρόβλημα της χώρας, η οικονομική κρίση, τα ελληνοτουρκικά, η ανάπτυξη, η έξοδος από το μνημόνιο δεν συνδέεται με το Σύνταγμα. Κανένα πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό ή ανυπερθέτως συνταγματικό. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, για τον οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει γίνει η μεγαλύτερη παρεξήγηση όλων των εποχών, η σκόπιμη. Αυτή είναι μια διάταξη που υπάρχει στο ελληνικό Σύνταγμα από το 1864. Επαναλαμβάνω, από το 1864. Ο κάθε άσχετος, ο κάθε επιπόλεως, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ειδικός, δήθεν ειδικός, λέει μα το 2001 σας το έχουν χρεώσει αυτό, ναι. Πολλά μου χρεώνουν, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, ναι. Το θέμα είναι ποιος έχει αίσθηση ευθύνης, ποιος λέει την αλήθεια και ποιος βάζει μπροστά το σώμα του για να αντισταθεί στον κίνδυνο
κατάρρευση τη χώρα. Εκεί κρίνονται οι πολίτε και οι πολιτικοί. Κυρία... Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Ναι. Το 2001 κάναμε τα πάντα δυσκολότερα. Διπλασιάσαμε τον χρόνο παραγραφή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην έχετε απορίε αυτό, όποιο πολιτικό πραγματικά έχει βάλει το χέρι στο μέλι, συλλαμβάνεται και τιμωρείται. Πάρτε την περίπτωση Άκη Τσοχατζόπουλου. Δεν παρεμποδίζει το Σύνταγμα και πολύ περισσότερο ο νόμος περί ευθύνης υπουργών να τιμωρηθεί αυτός που πραγματικά έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Μάλιστα. Τι παρεμποδίζει? Τις συκοφαντίες και τις σκευωρίες παρεμποδίζει. Mm-hmm. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, να θυμίσω ότι η διάταξη του Συντάγματος ψηφίστηκε από 268 βουλευτές, όντως, το άρθρο 86, ναι, ναι, ο δε νόμος που είχε φέρει ο κύριος Πετσάλνικος ως Υπουργός Δικαιοσύνης, από όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ και του τότε συνασπισμού. Λοιπόν, λίγη αυτοσυγκράτηση και κάποιο αίσθημα υπευθυνότητας. Τώρα, από εκεί και πέρα... Για το Σύνταγμα τώρα, η κυρία Γεννηματά ζητά συνένεση από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Προφανώς. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διαδικασία, δεν έχει νόημα να συζητάς. Θεωρείτε ότι είναι λανθασμένο αυτό που κάνει? Απολύτως. Mm-hmm. Νομίζω ότι αντιφάσκει με τη βασική στρατηγική επιλογή μας να προστατεύσουμε το Σύνταγμα και τους θεσμούς και να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο δημοκρατίας και κράτους δικαίου και προστασίας των θεσμών απέναντι σε αυτό που γίνεται, που εγώ στη Βουλή είπα μιλώντας με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι φτάνει mm-hmm. στο όριο της εσχάτης προδοσίας. Δηλαδή, ο ορισμός εσχάτης προδοσίας στον νόμο, στον ποινικό κώδικα, είναι μεταξύ άλλων, γιατί έχει πολλούς τρόπους τέλεσης, ο σφετερισμός της ιδιότητας του κρατικού οργάνου που λέγεται κυβέρνηση, για να αλλοιωθούν βασικοί θεσμοί όπως η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ωστόσο... Και απαντά ο κ. Κατρούγκαλος σήμερα, ναι, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός και καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θράκης, ότι βεβαίως χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται. Mm-hmm. Και εμείς θέλουμε μια ριζοσπαστική αναθεώρηση. Δεν θέλουμε αυτά που λέει η κυρία Γεννηματά. Και προφανώς ουδής είναι διατεθειμένος να αλλάξει τη στρατηγική του. Εδώ έχει γίνει μια άλλη παρεξήγηση. Πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, mm-hmm. ένα χρόνο, υπήρχε μια συζήτηση πιο χαλαρή και θα έλεγα λίγο ανυποψίαστη περί αναθεώρησης. Ο κύριος Τσίπρας έκανε επιτροπή για την αναθεώρηση ως κυβέρνηση, ενώ η αρμοδιότητα ανήκει στη Βουλή. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία δουλειά με την αναθεώρηση. Και έβαλε μέσα τον κύριο Κιμούλη, έβαλε μέσα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάνει έναν διάλογο ο οποίος διεξάγεται εκτός δημοσιότητος και ο καθένας λέει την άποψή του. Μια διαβούλευση η οποία είναι παρακοινοβουλευτική, μη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα. Είπε η Νέα Δημοκρατία την άποψή της, είπε το Πασόκ την άποψή του, το ΚΚΕ, όλα τα κόμματα. Έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα από τότε. Τότε υπήρχε μια αμφιβολία ίσως για το ποια είναι η στρατηγική που θέλει να επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα η στρατηγική είναι καθαρή. Απόλυτο συμβιβασμό στην οικονομία, γιατί δεν έχουν τι να πούν και τι να κάνουν. Mm-hmm. Συνειδητοποιούν ότι η ζημία που έχουν προκαλέσει είναι ανυπολόγιστη. Είναι 200 δισεκατομμύρια και βάλε. Άρα, αφού δεν μπορούν να είναι ριζοσπαστικοί στην οικονομία, θα είναι ριζοσπαστικοί στους θεσμούς. Στην αντιπαράθεση, στη συκοφαντία, στη σκευωρία εναντίον όλων των πολιτικών αντιπάλων. Υποθέτω, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν πρόκειται προσωπικά να συντρέξετε σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Με συγχωρείτε, βλέπετε τέτοιο ενδεχόμενο? Όχι, το ρωτάω για να είμαστε... Μα, εγώ δεν είμαι εδώ, δεν είμαι στον δημόσιο βίο γενικότερα για να εκφράζω την άποψη ενός κόμματος σε θέματα όπως το Σύνταγμα ή σε θέματα όπως η εθνική στρατηγική ή σε θέματα όπως η εξωτερική πολιτική. Πάντως, έχω μια υποχρέωση να μιλάω στο όνομα της αλήθειας και του εθνικού συμφέροντος. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει καμία μικροκομματική σκοπιμότητα. Επιπλέον, κατά παράδοση, η οποία γίνεται απολύτως σεβαστή, η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι εκτός πάσης κομματικής πειθαρχίας. Αυτό έγινε σεβαστό από όλα τα κόμματα σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ρωτάει εμένα, δεν ρωτάει τον κύριο Λοβέρδο, που είναι καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, που είμαστε μέσα στη Βουλή, ποιο ρωτάει το κόμμα μας, το οποίο ανήκουμε, αν δεν ρωτάει την κοινοβουλευτική ομάδα? Λοιπόν, αυτές είναι κινήσεις οι οποίες δημιουργούν στρατηγική σύγχυση, διότι εκεί που έχεις στο στόχαστρο την επίθεση που κάνει η κυβέρνηση κατά των θεσμών, καλείς την κυβέρνηση από ίση απόσταση να σου πει αν συμφωνεί και αν συμφωνεί και η αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά και να συμφωνήσει η αξιωματική αντιπολίτευση, που δεν συμφωνεί προφανώς, mm-hmm. δεν αρκεί αριθμητικά. Αριθμητικά εξαρτάσαι από τη συμφωνία του κυρίου Τσίπρα.
Πάντως, αυτή η αδιαφορία της ηγεσίας προς αυτά που λέτε, εσείς ή ο κ. Λοβέρδος κτλ., δεν φαίνεται να υπάρχει και με τα άλλα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Γίνονται συμβιβασμοί εκεί, από ό,τι γνωρίζω. Αυτό το παρακολουθείτε εσείς ως έμπειροι συντάκτες. Βλέπετε πώς κινείται το κίνημα αλλαγής, τι γίνεται στο Πολιτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν μετέχω σε αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρουν τα θεμελιώδη πράγματα για τη χώρα και για την παράταξη. Γιατί η παράταξη θα πάει μπροστά, η παράταξη θα πείσει ως δημοκρατική παράταξη που εκφράζει το δημοκρατικό κέντρο, την κεντροαριστερά. Η δημοκρατική παράταξη, η ενευρία ενία θα πάει μπροστά όταν έχει καθαρή γραμμή. Την αυτονομία δεν την κατακτάς λέγοντας έχω ίσες αποστάσεις. Την κατακτάς λέγοντας ουσιαστικά και υπεύθυνα πράγματα.